Μπείτε σε λίγο στον Dolce Vita. Η Άντρη Καραντώνη μιλάει για το γάμο της, για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια και αποκαλύπτει πως νιώθει τυχερή που γνώρισε τον Νεοκλή πριν ξεκινήσει να ασχολείται με την τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην πρώτη μας εκπομπή, στο πρώτο επεισόδιο του Dolce Vita. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το νέο ξεκίνημα του Plus και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ποδαρικό σήμερα θα μας κάνει πάρα πολύ γλυκιά, πολύ ζεστή, πολύ θετική η αγαπημένη μου η Άντρη Καραντώνη. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και νομίζω θα τα πάει καταπληκτικά. Σε έβλεπα και πριν, χαλαρή ζωή, μια χαρά ούτε ότι είναι πρεμιέρα. Εντάξει, αυτό είμαστε είναι το εδώ, ναι, και τα λέμε φιλικά, χαλαρά, όπως τα λέγαμε πριν, έτσι θα τα πούμε και τώρα. Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε έτσι στο τέλος αυτής της σεζόν. Είσαι στο ΡΙΚ, θα είσαι και του χρόνου, έχεις ανανεώσει και είναι τα σχέδιά σου για τη νέα σεζόν, γιατί πλέον αυτή έχει ολοκληρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι μόλις ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα για το παιχνίδι, για το πόσα ξέρεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι θα συνεχίσει και του χρόνου. Ήταν μια σεζόν πάρα πολύ καλή. Ήμουν τυχερή γιατί με αγκάλιασε η παραγωγή συγκεκριμένη και κάναμε αυτό το παιχνίδι. Και το ΡΙΚ σε στηρίζει, έτσι. Ναι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως. Γιατί εντάξει, ήταν δύσκολη καιρή. Όμως με εμπιστεύτηκα μια δική μου εκπομπή και ελπίζω να τους έβγαλα σε προπρόσωπους. Σίγουρα και νομίζω ότι είναι μια εκπομπή στην οποία συνδυάζεις και το ταλέντο σου στην παρουσία, αλλά δείχνεις και τις φωνητικές σου ικανότητες έτσι με τη δοκιμασία. Καλά, για να έχεις βγάλει δικό σου τραγούδι δεν το συζητώ. Εντάξει, το τραγούδι είναι κάτι το οποίο πρέπει να καλλιεργείς, να δείχνεις πολύ έμφαση σε αυτό. Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο. Δεν είχα ασχοληθεί και αλήθεια ποτέ με το τραγούδι, σοβαρά. Γι' αυτό και το άφησα και το δεν το προχώρησα. Λίγο, ναι. Εντάξει, είσαι τόσο καλή στην παρουσίαση που νομίζω ότι το ραδιόφωνο έχει μπει στη ζωή σου. Ναι, ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά η φετινή. Μπήκε και το ραδιόφωνο, το Love FM. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Τρίφωνος, ο οποίος ήταν αυτός που με πήρε τηλέφωνο για να κανονίσουμε να μου δώσει τη δική μου εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 5, Weekend Live στο Love FM. Είναι ζωντανή εκπομπή, είσαι. Ναι, είναι εκεί. Live. Είναι εκεί ζωντανό, κάθε Σαββατοκύριακο. Χάνεις τα Σαββατοκύριακά σου, χάνεις τις καθημερινές σου, διαβάζεις για το πτυχίο σου, τα κάνεις όλα. Δεν πειράζει, όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, νομίζω ότι κάθε θυσία είναι. Είναι για καλό. Mm-hmm. Αφού το αναφέραμε, μου έχεις πει ότι διαβάζεις πυρετοδός αυτή την περίοδο για να πάρεις το πτυχίο σου. Το πολυπόθητο πτυχίο μου. Θέλεις να το εξασκήσεις, έχεις έρθει έτσι και σε επαφή τώρα με τα παιδάκια, γιατί έχεις κάνει την πρακτική που ζητά το πανεπιστήμιο. Τι σε τραβάει τελικά, αυτό που είχες αποφασίσει να σπουδάσεις στα 18 σου ή η τηλεόραση? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να βλέπω τον εαυτό μου στη σχολική τάξη. Στο παρόν στάδιο είναι κάτι το οποίο και να το θέλω δεν θα γίνει ποτέ. Λόγω των μεγάλων καταλόγων και της σειράς που υπάρχει στην εκπαίδευση. Άρα το αφήνουμε για μετά, θα πάρουμε το πτυχίο και βλέπουμε. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο γιατί βλέποντας και τους φοιτητές σου να τελειώνουν και να παίρνουν απλά το πτυχίο, να μην ξέρουν τι να το κάνουν, είναι κάτι πολύ λυπηρό. Και ελπίζω σε κάποια φάση να σταματήσει. Να μακρύσω ο κατάλογος στα παιδαγωγικά και εντάξει, έχεις δίκιο. Πολλοί που τελειώνουν δυσκολεύονται να διοριστούν. Είναι η μαστίγα της εποχής πλέον η ανεργία, γι' αυτό. Είσαι πάρα πολύ νεαρή ηλικία και έχεις ήδη κάνει μάλλον και κάνεις άλλα τόσα. Πώς τα διαχειρίζεσαι όλα αυτά? Νομίζω ότι σου ήρθε η επιτυχία σε πολύ νεαρή ηλικία και δεν ξέρω κατά πόσον ήσουν έτοιμη να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Εντάξει, δεν θα πω για επιτυχία, θα πω για ευκαιρίες που μου είχαν δοθεί στην πορεία μου στην τηλεόραση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπήκα από πολύ μικρή στο χώρο, μετά από τα καλλιστεία. Προσπαθώ κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να την εκμεταλλεύω μέσα εισαγωγικά όσο δυνατόν καλύτερα μπορώ, να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Νομίζω μέχρι τώρα τα βήματα που έχω κάνει τα έκανα καλά. Ελπίζω και στο μέλλον να παραμείνω, γιατί νομίζω η επιτυχία σε αυτό το χρόνο είναι να είσαι. Είναι η διάρκεια. Η διάρκεια, ναι.
Έχει αλλάξει καθόλου τη ζωή σου η δημοσιότητα? Εντάξει, όχι, δεν θα λέγα. Στην Κύπρο τώρα να μιλάμε για δημοσιότητες και για στάρ και όλα αυτά είναι... δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Ούτε μπορώ να αντιληφθώ το ότι κάποιος νομίζει ότι είναι στάρ στην Κύπρο. Σε αναγνωρίζουν είμαστε... όμως τον δρόμο. Υπάρχει αναγνωρισιμότητα, η αγάπη που παίρνεις από τον κόσμο, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί, τις συνήθειες μου τις έχω τις ίδιες. Όταν είχαμε ξανασυναντηθεί για μια διαδικτυακή συνέντευξη, σε είχα ρωτήσει και τα έχω σημειώσει, γιατί μου είχες πει, σε είχα ρωτήσει ποιος είναι ο στόχος σου και μου είπες είναι να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου και να σου γίνουν προτάσεις στην τηλεόραση. 3 χρόνια μετά συμβαίνουν και τα δύο. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είμαι χαρούμενη. Εντάξει, κάνεις διάφορες θυσίες γι' αυτό. Ήταν δύσκολο να συνδυάσω και τα δύο. Αλλά με πολλή προσπάθεια και δουλειά, νομίζω θα πάρω και το πτυχίο μου. Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρη, γιατί... Ήταν και θετική ενέργεια, νομίζω είναι το πιο αυτό σημαντικό, και καλούς ανθρώπους, συνεργάτες δίπλα σου, γιατί νομίζω αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, να έχεις συνεργάτες οι οποίοι να σε στηρίζουν και να πιστεύουν σε σένα. Και εγώ ήμουν τυχερή, γιατί έχω ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν. Και σε πιστεύουν. Και όταν λες σε αγαπούν, νομίζω στο χώρο μας, αυτός που σε αγαπάει είναι αυτός που θα έρθει και θα σου πει, ξέρεις Άντρη, εδώ κάνεις λάθος, και αυτό να το διορθώσεις. Mm-hmm. Όταν σου λένε ότι όλα είναι τέλεια, να ξέρεις ότι δεν σε αγαπούν και δεν θέλουν το καλό σου. Έχεις τέτοιους ανθρώπους στη ζωή σου, έρχονται να σου πούν, Άντρη μου, να το προσέξεις αυτό? Η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσω για τον παραγωγό της εκπομπής μας, τον κύριο Νίκο Γαλήνη, και νομίζω είναι και η πρώτη φορά που θα του πω ένα δημόσιο ευχαριστώ, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος με εμπιστεύτηκε, μου έδωσε την δική μου εκπομπή, και νομίζω ότι η επιτυχία που, όποια επιτυχία έχει εκπομπή, οφείλεται σε αυτόν, γιατί πάντα θα βρει, ας πούμε, τα αρνητικά που μπορεί να έχω εγώ, θα μου πει να τα διορθώσω και πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είσαι μία από τις πολύ όμορφες παρουσίες στην τηλεόραση, και επειδή εμείς είμαστε μία εκπομπή που ασχολούμαστε έτσι με γυναίκες και προσπαθούμε να τους δίνουμε συμβουλές ομορφιάς, mm-hmm. ποια είναι έτσι τα δικά σου μυστικά, πώς φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο για να φροντίσω τον εαυτό μου, είναι κακό αυτό. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι τον τελευταίο χρόνο έβαλα τη γυμναστική στη ζωή μου. Δεν ασχολήσουν πριν καθόλου. Όχι, εντάξει. Αλλά εντάξει, όσο χρόνο έχω φυσικά, θα μπορούσα να κάνω και περισσότερο. Όμως είναι καλό, νομίζω, να βάλουμε όλη τη γυμναστική στη ζωή μας, γιατί έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον οργανισμό μας γενικότερα. Το δέρμα σου, το πρόσωπό σου... Εντάξει, σίγουρα, επειδή βαφόμαστε πάρα πολλές φορές την ημέρα, απαιτεί ένα γερό καθαρισμό το βράδυ και τις σωστές κρέμες για να διατηρείται. Είχα δει μια διαφήμιση που έχεις κάνει για μια εταιρεία καλλιντικών. Νομίζω διαφημίζαν ένα καλλιπτικό make-up. Ναι, ναι, ναι. Και δεν φοβήθηκες καθόλου να βγεις στο φακό αβαυτή, να δείξεις κάποιες μικροατέλειες που μπορεί να έχεις. Πώς ένιωσες γι' αυτό, δηλαδή νομίζω ότι πολύ λίγες γυναίκες που είναι δημόσια πρόσωπα, συνήθως ξέρεις, φροντίζουμε περισσότερο την εμφάνισή μας, πώς το ρίσκαρες? Εντάξει, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα μικρό σηματάκι στο πρόσωπο, το οποίο είναι birthmark. Δεν θεωρώ ότι ούτε κόμπλεξ είχα από μικρή, ούτε τίποτα, δεν το θεωρούσα ότι είναι κάτι το οποίο θα με εμποδίσει στο να κάνω κάτι ή να νιώθω άβολα γιατί το έχω στο πρόσωπό μου. Και μεγαλώνοντας, όταν πήγα στα Καλλιστεία στη Βραζιλία, στο Miss Universe, η συγκεκριμένη εταιρεία που ήταν χορηγός στα Καλλιστεία πρόσεξε το σημαδάκι που είχα στο πρόσωπο. Και ήταν μια παγκόσμια καμπάνια συγκεκριμένη, που η εταιρεία συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Όταν μου έγινε η πρόταση να το κάνω, είπα ευχαριστώ που θα το έκανα. Και εντάξει, γιατί να φοβηθώ, δεν νιώθω άβολα για αυτό που έχω, μπορεί να καλυφθεί, άρα... Όλοι να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Αν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, δεν το προσέχουν ούτε οι άλλοι. Αυτό, να φανταστείς ότι το είχα στο πρόσωπό μου και ποτέ δεν το πρόσεχα. Μπορεί στη δεύτερη, τρίτη φορά που θα με έβλεπαν να μου λέγαν ότι κάτι μπορεί να έχω, ας πούμε, στο πρόσωπο. Επειδή αυτό έβγαζες εσύ η ίδια, νομίζω, προς τα έξω. Και γενικότερα είσαι ένας θετικός άνθρωπος. Δεν έχεις στιγμές όμως που να εκνευρίζεσαι, να θυμώνεις, να βγαίνεις εκτός εαυτού.
Είμαι άνθρωπο ο οποίο θέλω να έχω ανθρώπου γύρω μου οι οποίοι έχουν θετική ενέργεια και θετική ναύρα. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι. Ότι το λέω απλά για να το πω, αλλά όταν νιώσω ότι ο άλλο έχει αρνητική ενέργεια και ειδικά στον χώρο που εργάζομαι, προσπαθώ να αποφεύγω τέτοιου ανθρώπου γιατί με επηρεάζουν πάρα πολύ και είμαι άνθρωπο ο οποίο ό,τι συναισθήματα έχω τα δείχνω. Δεν μπορώ να κρυφτώ ούτε να υποκριθώ. Και έτσι προσπαθώ να έχω ανθρώπους που με αγαπούν γύρω μου για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Έχεις κάνει ποτέ κάτι για το οποίο έχεις μετανιώσει, είτε πάνω στα νεύρα σου, πάνω στο θυμό σου? Προσπαθώ να διαχειρίζομαι το θυμό μου. Εντάξει, τώρα με την οικογένειά μας και τα λοιπά, όλοι έχουμε βγει εκτός σε αυτού, να μην λέμε κιόλας ότι είμαστε τέλειοι. Αλλά στο χώρο εργασίας μου προσπαθώ να συζητώ τα πράγματα που έχω για να μην δημιουργούνται εκρήξεις σε κάποια φάση. Νομίζω όταν είσαι σε ένα χώρο που είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, σίγουρα θα υπάρχουν και οι διαφωνίες, θα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Όμως όταν βάλεις κάτω το εγώ σου και πας να πεις στον άλλον το πρόβλημά σου, νομίζω ότι και αυτό θα σου πει τι έχει και θα λυθεί η παρεξήγηση. Αν τα κρατάς για τον εαυτό σου, σε κάποια φάση θα γίνει έκρηξη και θα έχεις αρνητικά αποτελέσματα. Σε βρίσκω πάρα πολύ όρημη για την ηλικία σου, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή. Ήσουν πάντα πιο όρημη από την ηλικία σου? Υπήρξε κάτι στη ζωή σου που σε έκανε να οριμάσεις, ή αυτό το έχουν μεταδώσει οι γονείς σου? Εντάξει, η αλήθεια από μικρή ήμουνα έτσι. Προσπαθούσα να είμαι. Δεν προσπαθούσα, ήμουνα ωρίμη νομίζω για την ίδια μου. Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Εντάξει, δεν ήμουν το κοριτσάκι που θα κάνει τρέλες. Ήμουν πάντα στο σπίτι με τη μαμά μου. Εντάξει. Ήσουν φρόνιμη. Ήμουν φρόνιμη, ναι. Αυτό έχουν να λένε οι γονείς μου. Και σε πολύ νεαρή ηλικία είδαμε πρόσφατα μια φωτογραφία που έχεις δημοσιεύσει. Σε ρωτάω γιατί στο προσωπικό σου λογαριασμό το έχω δει. Ετοιμάζεσαι για γάμο? Ετοιμάζομαι, ζωή μου, θα σε καλέσω. Εννοείται, η ώρα είναι καλή. Εντάξει, με τον Νεοκλή είναι γνωστό, είσαστε. Νομίζω πρέπει να είσαι μαζί του από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, δεν ξέρω. Ναι, από τα 14 είμαστε μαζί. Από τα 14. Τώρα έφτασε ο καιρός να παντρευτούμε. Το περίμενες όταν ήρθε η πρόταση γάμου, που να πούμε ότι έγινε και με πάρα πολύ έτσι ωραίο τρόπο, ίσως σαν στη θάλασσα? Ναι, ήταν εντάξει, το ήξερα ότι σε κάποια φάση θα συμβεί, αλλά εντάξει, δεν το περιμένεις τη στιγμή που θα γίνει. Εάν το περίμενες, τότε θα ήταν έκπληξη. Συγκινήθηκες? Σίγουρα, εντάξει. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια, νομίζω ο γάμος έρχεται να κλείσει τον κύκλο και να ανοίξει ένα άλλο μεγαλύτερο. Σε αγχώνει? Όχι, νομίζω προσπαθώ στη ζωή μου να τα παίρνω χαλαρά, να ζω το σήμερα και θα δείξει το μέλλον τι θα φέρει. Γιατί ο Νεοκλής? Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσες πριν 2-3 χρόνια γιατί ο Νεοκλής, μπορεί να σου έλεγα δεν ξέρω, ήρθε στη ζωή μου. Τώρα τελευταία το έχω φιλοσοφήσει λίγο και ο λόγος είναι γιατί, εντάξει, το να σε αγαπά, να σου δείχνει την αγάπη του κτλ. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και ο Νεοκλής το έχει αυτό. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δοτικός, δείχνει τα συναισθήματά του. Θα σε δει ότι είσαι ελπιμένος, θα έρθει να σου πει τα κομπλιμέντα του, όλα αυτά. Τα έχει αυτά και είναι σημαντικό γιατί είμαι και σε έναν χώρο ο οποίος όταν κλείσει η πόρτα και φύγεις από το στούντιο, φύγεις από τα φώτα, θέλεις τους ανθρώπους τους δικούς σου να σε υποστηρίζουν και να σε στηρίζουν. Ο Νεοκλής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, αν και θα έπρεπε να ζηλεύει. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ναι, ήταν πάντα στήριγμα και ποτέ δεν μου κλείσε, ας πούμε, πόρτες. Πάντα με οθούσε να κάνω πράγματα. Γιατί όταν είσαι με κάποιον από τα 14 σου, καλά-καλά πιστεύω δεν ήξερες εσύ με τι ήθελες να ασχοληθείς τα 14 και τι θα σου έφερνε η ζωή και όλη η τηλεόραση που προέκυψε, αυτή όλη η προβολή. Ήταν απλά δίπλα σου ή ήταν ένα σοκ για αυτόν? Δηλαδή ήμουν όχι, την άντρη, την αγαπάω όλα. Ήταν δίπλα μου, επειδή με γνώρισε και πριν πάω καν στα καλλιστεία, ήταν από πριν. Ήταν πάντα δίπλα μου στα βήματα που έκανα και νομίζω ότι αυτός το είχε καταλάβει, ότι γίνονταν όλα αυτά γύρω μου. Εντάξει, το ζούσαμε μαζί, γι' αυτό. Και είμαι τυχερή νομίζω που βρήκα τον άνθρωπο μου πριν αποκτήσω, ας πούμε, δημοσιότητα, όση δημοσιότητα και αν έχω αποκτήσει. Γιατί μπαίνουν άλλοι παραγόντες μετά και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινές οι σχέσεις που δημιουργούνται. Έχεις δίκιο, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο που λες και πολύ πολύ σημαντικό. Πώς είναι να ετοιμάζεις γάμο? Αγχώνεσαι? Εντάξει, αν και δεν πρέπει. Έχουν μείνει 4 μήνες, το Σεπτέμβριο είναι. Αλλά εντάξει, έχω τον άνθρωπο που θα μου διοργανώσει το γάμο, τα τρέχουμε μαζί.
Έχεις βρει νηφικό, είναι ο Γκρέκορι Μόρφη. Ναι, ο Γκρέκορι είναι γνωστό, θα το φτιάξει το νηφικό. Κάτι θα με ρωτούσες, αν μπορείς να πεις. Όχι, κάτι... εντάξει. Θα πεις ό,τι θέλεις, εννοείται. Και θέλουμε να μάθουμε. Θα κάνεις ένα ανοιχτό γάμο, θα κάνεις κλειστό γάμο, πώς θα το... Εντάξει, επειδή ζω και σε ένα μεγάλο χωριό, στην Αντίπου, οι γονείς μας είναι και τους δύο από εκεί. Αναπόφευκτα θα κάνεις ανοιχτό γάμο. Θα είναι το χαιρέτημα για τον κόσμο, ας πούμε. Μετά θα κάνω το δείπνο για τους φίλους. Ήσουν από τις κοπέλες που πολύ μικροί μπορεί να σκεφτόσουν από σαν ημέρα του γάμου μου, ήθελες να φορέσεις νηφικό, τα φανταζόσουν όλα αυτά στο μυαλό σου. Εντάξει, κάθε κοπέλα το φαντάζεται αυτό. Αλλά εντάξει, στην πορεία μετά, όταν έκανα φωτογραφίες, έβαζα νηφικά και σου πέρασε ο καημός. Σου πέρασε. Δεν έχω τον ενθουσιασμό που θα είχα όπως μια κοπέλα η οποία δεν έχει ξαναβάλει. Αλλά εντάξει, το νηφικό που θα φορέσεις στην εκκλησία και πάλι είναι για σένα κάτι το μοναδικό και θέλεις να είναι κάτι ξεχωριστό. Το έχει δει ο νεοκλής ή κρατάς τα έθιμα? Δεν το έχω κάνει ακόμη. Δεν το έχεις σκεφτεί, δεν το έχεις... Το σκέφτηκα, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, άρα είμαστε... Δεν θα του το δείξεις όμως. Νομίζω πως όχι. Και στην τελευταία στιγμή μπορεί να έχουν κλείμα, είναι μπορεί... καλό. Μπορεί να ρωτήσεις την άποψη. Ναι. Γενικότερα ζητάς την άποψή του για επαγγελματικά, για προσωπικά, για ό,τι σου συμβαίνει στη ζωή. Ρωτάω την άποψή του φυσικά. Αν δεν ρωτούσα την άποψή του, δεν θα ήταν και ο σύντροφος μου. Δεν θα με συμβουλέψει, αλλά δεν θα μου πει ποτέ όχι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Εντάξει, φτάνει να μην ξεπερνάμε τα όρια και τις γραμμές του κάθε ανθρώπου. Γιατί... Σίγουρα και νομίζω ότι δεν είσαι και άνθρωπος που θα ξεπεράσεις γραμμές και... Σαν φίλη τώρα, πώς είσαι? Είσαι καλή φίλη, έχεις φίλους που είναι χρόνια δίπλα σου? Είμαι τυχερή γιατί έχω φίλους. Έχω δύο κολλητές φίλες, έχω ένα κολλητό. Όχι ένα κολλητό, τρεις κολλητούς έχω. Άρα που είμαστε μαζί από το σχολείο. Και έτσι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τους παραμελώ το τελευταίο διάστημα, όμως όταν το Σαββατοκύριακο μετά το ραδιόφωνο είναι πάντα καθιερωμένο το ραντεβού για στις καφεδάκι, για καφεδάκι, για να... Και είναι φίλοι άρα που έχουν δοκιμαστεί στο πέρασμα των χρόνων. Είμαστε μαζί από το σχολείο, δηλαδή ό,τι έκανα στη ζωή μου ήταν πάντα εκεί. Έχεις και μια πολύ τσιδεμένη και πολύ αγαπησιάρικη σχέση με την αδερφή σου, νομίζω, γιατί σας βλέπουμε συχνά. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με την αδερφή μου, αν και τώρα σπουδάζει στην Αγγλία. Και την έχεις αποχωριστεί για και λίγο. Και την έχω αποχωριστεί, εντάξει, θα έρθει σε λίγες μέρες, θα κάτσει το καλοκαίρι. Θα έρθει και για το γάμο. Βέβαια. Και με την αδερφή μου και με τον αδερφό μου έχουμε πάρα και πολύ με τον αδερφό σου. Ναι. Ο αδερφός σου έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να σου δείχνει με ακόμη περισσότερο τρόπο την αγάπη του, έτσι, γιατί ήσουν και δίπλα του, τον στήριξες πάρα πολύ. Πάντα μου πει. Είμαστε δίπλα στον αδερφό μου, εντάξει, είναι το παιδάκι μας, είναι το μωρό μας. Εντάξει, έμαθα να είμαι και μαμά και αδερφή από μικρή. Αν και έχω μια πολύ δεμένη οικογένεια, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι πάντα δίπλα στον αδερφό μου. Και αυτό έχω να το λέω και τους ευχαριστώ και δημοσίως που ήταν πάντα δίπλα του. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε οικογένειες οι οποίες είναι δύσκολο να διαχειριστούν τέτοια κατάσταση. Γιατί δεν γεννιέσαι έτοιμος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δοκιμαστείς πάρα πολύ και δοκιμάζονται και οι σχέσεις της οικογένειας. Και πρέπει να έχεις πολύ γερές αντοχές για να αντέξει η οικογένεια να μείνει δεμένη. Βλέπουμε πάρα πολλά ζευγάρια. Έχοντας ένα τέτοιο παιδί στην οικογένεια, τους να χωρίζουν. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που η οικογένεια έμεινε δεμένη. Και νομίζω ότι είναι μια καθημερινή δοκιμασία. Σίγουρα είναι, αλλά το να βλέπεις, ας πούμε, τον αδερφό σου, ξέρω π.χ. να ντύνεσαι, να φτιάχνεσαι και να είναι εκεί και να σου λέει είσαι κούκλα, άντρη μου, σε βλέπω στην τηλεόραση κτλ. Πόσο όμορφο. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Ναι. Τι σε κάνει να χαμογελάς κάθε μέρα? Η αλήθεια είμαι άνθρωπος ο οποίος ξυπνά και χαμογελά. Είμαι θετικός άνθρωπος, θέλω να χαμογελώ και πρέπει να χαμογελάμε γιατί το χαμόγελο νομίζω είναι ζωή. Όταν έχουμε την υγεία μας, είμαστε απαράδεκτοι να μην χαμογελάμε νομίζω. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, να μην λέμε τώρα μεγάλα λόγια, γιατί η υγεία και η δουλειά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί να έχεις την υγεία σου, αλλά να είσαι άνεργος και συνέχεια να το σκέφτεσαι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να. Εγώ προς το παρόν τα έχω και τα δύο, άρα χτύπα ξύλο. Χαμογελάς. Ναι. Έχεις φοβίες σαν άνθρωπος? Δεν έχω φοβίες, όχι. Αντιμετωπίζω τις φοβίες μου. Πώς τις αντιμετωπίζεις? Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, μου λες φοβάσαι τα κατοικίδια και τα σκυλάκια, για παράδειγμα. Ναι. Θα βάλω τον εαυτό μου να πάει. Να αγοράσει ένα σκυλάκι, να πάρει και να το. Να αγγίξει, να το χαϊδέψει, να μου φύγει ο φόβος. Εντάξει, δεν μπορώ να το. Δεν έχω φοβίες.
τότε μπορώ να μπω και στη θέση κάποιου που έχει φοβίες. Για παράδειγμα, μου λένε φοβάμαι τις κατσαρίδες, φοβάμαι τις πεταλούδες. Τους λέω εντάξει, δεν θα μας κάνει κάτι. Νιώθεις τυχερή. Σου έχουν έρθει, νομίζω, απλόχερα κάποια πράγματα. Βέβαια, εντάξει, δουλεύεις κι εσύ αρκετά και είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνεις. Αλλά νομίζω ότι κάποιος θα σε χαρακτήριζε τυχερή. Έχεις και τον νεοκλή που σε στηρίζει τόσα χρόνια και που σε αγαπάει. Μας έχεις... τώρα. Όχι, αν είναι δυνατόν. Εγώ στα έλεγα τα ίδια πριν 3 χρόνια και τώρα παντρεύεσαι. Ναι. Να πεις κι άλλα ζωή. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, αν έλεγα ότι δεν νιώθω τυχερή και δεν έλεγα να ευχαριστώ στο Θεό που μου δίνει αυτά τα πράγματα, θα ήμουν άδικη. Αλλά εντάξει, σίγουρα για να μπορέσεις να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες, χρειάζεται θυσίες και πάρα πολύ δουλειά. Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου, ποια είναι τα πλάνα σου για τη νέα σεζόν, για το καλοκαίρι που έρχεται? Εντάξει, το καλοκαίρι το βλέπω να είναι πολύ φορτωμένο με τις δουλειές για τον γάμο. Εντάξει, Σεπτέμβρη είναι ο γάμος, στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Πόσα Ξέρεις. Δεν θα πας ταξίδι του Μέλιτος? Δεν μπορώ να πάω, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αυτό συζητούσαμε και εντάξει, θα το κάνω το χρόνο το καλοκαίρι. Ο Νεοκλής το δέχεται, επειδή μου είσαι πολύ βαριφορτωμένο το πρόγραμμα. Να σου πω την αλήθεια, ο Νεοκλής είναι τόσο χορτασμένος από ταξίδια. Ναι, λόγω της δικιάς του δουλειάς. Λόγω ότι ταξίδεψες όλο τον κόσμο, να φανταστείς πήγε στην Ιαπωνία 3 φορές. Άρα και να μην πάει ταξίδι δεν τον πειράζει. Ο Νεοκλής είναι, θέλω να μείνω στην Κύπρο, ας πούμε. Ναι. Να πάμε στην Κύπρο κάπου και... Να βρει ευκαιρία να μείνει στην Κύπρο, να βρει ευκαιρία να φύγει. Ένα παιδάκι θέλετε να κάνετε, το σκέφτεσαι? Εντάξει, θα έρθει και το παιδάκι σε κάποια φάση, τώρα σε ποια δεν ξέρω. Μου είπες πριν, είδες τη μαμά μου ότι είναι πολύ νεαρή και σου λέω με κάνε νωρίς. Άρα και εσύ, αν σου αρέσει αυτό το πράγμα, πρέπει και εσύ να κάνεις νωρίς ένα παιδάκι. Εντάξει, ο χώρος της τηλεόρασης είναι λίγο δύσκολο το να έχεις κάποια έγκυμνοση, αλλά αν έρθει δεν θα πω όχι. Εννοείται, σιγά, θα λείψεις ένα μήνα και... Και μετά έτοιμη. Ναι, δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Ποιο είναι το μότο σου στη ζωή? Το έχεις μότο για να... Νομίζω ότι... Όταν χαμογελάμε... Το χαμόγελο είναι χαμόγελο, στη ζωή σου. Συνέχεια. Η θετική ενέργεια. Και τι σου δίνει δύναμη μέσα σε μια δύσκολη μέρα? Τι μου δίνει δύναμη? Οι δικοί μου ανθρώποι που θα πάρω τηλέφωνο, οι γονείς μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο νεοκλής. Μένεις κοντά τώρα, γιατί έχεις μετακομίσει, μένεις με τον νεοκλή, αλλά μένεις κοντά στους γονείς σου. Ναι, είμαι στην Αρδίπ. Είσαι στην Αρδίπ. Ναι, στη Λάρναγα. Και πηγαίνω, έρχομαι στη Λευκοσία. Δεν είναι τίποτα, σου είπα. Το ζεις και εσύ. Η απόσταση είναι κοντινή εσένα. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε από παραλιακές πόλεις, είναι δύσκολο να αφήσουμε. Είναι δύσκολο, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, αφού το λέω, με ξεκουράζει η διάδρομη προς την Λάρναγα. Όταν θα δω τη θάλασσα απέναντι. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Πράγματι, η θάλασσα, όταν μάθεις και ζεις, αναπνέεις δίπλα στη θάλασσα, είναι δύσκολο να την αποχωριστείς. Αντρί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ζωή μου. Για την παρουσία σου εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη θετική σου ενέργεια και το χαμόγελό σου θα μας τα μεταδώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Πολύ. Εσύ πάντως είσαι πάρα πολύ καλή, πολύ χαλαρή. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου. Και σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ σου εύχομαι να ξεκουραστείς λίγο το καλοκαίρι. Είναι όμορφη η διαδικασία, από όσο ακούω, της διοργάνωσης του γάμου. Άρα θα το απολαύσεις και θα ξεκουραστείς. Η ώρα η καλή για το Σεπτέμβριο. Θα πάρεις και το πτυχίο σου, είμαι σίγουρη, με άριστα. Σε εύχομαι και εσένα να πάρεις το πτυχιακό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Ευχαριστώ. Εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα και θα τα πούμε σε μία εβδομάδα ακριβώς. Dolce Vita στο Plus. Σας ευχαριστούμε πολύ. We'll be right back.